φτάνουμε στη λεωφόρο. Και όπως πάντα, όταν γυρίζουμε από το Ready και έχουμε κερδίσει, μας περνάει κόσμο στη λεωφόρο. Και φτάνουμε στη λεωφόρο, βλέπω 3-4 άτομα απ' έξω. Και λέω, τώρα ή μαζευτήκανε, βαρεθήκανε και φύγανε, ή δεν έχουν μαζευτεί ακόμα. Οπότε θα έρθουμε. Και μας παίρνουν από το χέρι και μας λένε, μπείτε μέσα στον πιστό που κάνω προπόνηση. Μπαίνουμε μέσα και είναι ένα γήπεδο με 600-700 άτομα μέσα, με φωτοβολίδες και καπνοβόνα και συνθήματα και τι να σου πω, εγώ δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα από τον άγχος μου και κατεβαίνω στο γήπεδο, αρχίζουμε να πανηγυρίζουμε και εμείς μαζί τους, κάποιος μου δίνει μια μπύρα και την πίνω γιατί διψούσα και όλα δεν είχα φάει και μετά τραγουδήσαμε όλοι μαζί, ήμασταν μια ωραία παρέα. Αυτή η στιγμή μου είναι έτσι χαρακτηριστικό στο μυαλό. Και το αντίστροφο, η χειρότερη. Η χειρότερη. Ναι, και εγώ και θα μου πεις. Η χειρότερη ήταν όταν χάσαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό. Φέτος δηλαδή, τελευταία, 2009-2008. Στην Λεωφόρο. Ναι. Γιατί ήταν το πρώτο ουσιαστικό ντέρμπι της χρονιάς, μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά, όπως η προπέρσινη. Και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να ξαναπεράσω μια από τα ίδια. Δηλαδή αυτό το είμαι πρώτος στην κανονική περίοδος δεν είμαι. Μπορώ, δεν μπορώ, μπορούμε, δεν μπορούμε. Αυτό το πράγμα. Και στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι που χάσαμε, είμαι σίγουρη ότι όλοι σκεφτήκανε, όλοι οπαδοί έτσι, γιατί εμείς ξέραμε πολύ καλά τι μας γίνεται, ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα φέτος για μας. Αυτό δεν ήθελα να περάσουμε στον κόσμο, ότι είμαστε... Ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από εμάς φέτος. Και έφυγα έτσι με μια πίκρα από το γήπεδο. Αλλά μετά πιστεύω επανορθώσαμε στο τέλος. Έτσι πιστεύω. Κάτι καταφέρατε.